Hey! Είμαι ο Γιάννης. Είμαι η Μαρία. Και είμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τις 10 πιο τρομακτικές ταινίες. Αυτές που έχουν χαράξει με στην ψυχή μας και μας έχουν κάνει να τρώμε τα νύχια μας το βράδυ κάτω από το πάπλωμά μας. Διαφέρουν λίγο τα γούστα μας. Αλλά καμία σημασία δεν έχει. Θα περιλαμβάνουν οι περιγραφές μας μερικά spoilers. Ελαφρώς spoilers. Ελαφρώς. Όσο μπορούμε θα τα αποφύγουμε. Let's go. Καλά παιδιά, εγώ σίγουρα θα ξεκινήσω με τον εξορκιστή. And nothing could stop it. There are no experts. You probably know as much about possession as most priests. Look, your daughter doesn't say she's a demon. She says she's the devil himself. The one hope. The only hope. The Exorcist. Είναι παλιά ταινία, γι' αυτό ξεκινάω και με αυτήν, γιατί πλέον έχει ξεθοριάσει η ανάμνησή της από το μυαλό μου. Mm-hmm. Είναι μια ταινία του 1973 και έχει να κάνει με έναν εξορκισμό μιας κοπέλας. Και οι γονείς αποφασίζουν να φωνάξουν έναν ιερέα για να την εξορκίσει. Mm-hmm. Χαρακτηριστικά της ταινίας είναι που η κοπελίτσα κατεβαίνει ανάποδα τις σκάλες. Το θέμα της ταινίας είναι ότι ήταν από τις πρώτες που είχα ακούσει ότι είναι τρομακτική ταινία και όταν την είδα η ατμόσφαιρα της ταινίας, δηλαδή όλη η φάση της είναι αρκετά περίεργη. Ειδικά η αρχή εκεί που ξεκινάει και είναι στην έρημο και δείχνει τον κόσμο να προσεύχεται και ακούνε ψαλμοί και τέτοια και κάνει η κάμερα zoom σε ένα άγαλμα ενός δαίμονα. Το θυμάσαι? Όχι. Και ουσιαστικά αυτή είναι η ταινία, είναι η μάχη του καλού με του κακού. Έχει και κάτι για μας, έχει και μια σκηνή που ο πάτερ πάει να βρει τη μητέρα του, μιλάει με τη μάνα του ελληνικά και από πίσω παίζει ραδιοφωνάκι ελληνική μουσική. Και ξέρεις τι άλλο διάβασα όταν διάβαζα αυτή την ταινία? Λέει ότι με αυτή την ταινία σχετίζονται και 9 θανάτοι. Real life. Λέει ότι είχε πάρει φωτιά το στούντιο χωρίς να καεί κρεβατοκάμαρα. Η γραβατοκάμερα που υποτίθεται ήταν το κοριτσάκι. Ναι. Nice. Βράβες. Δυνατά. Αναγκαστήκαν και φέρανε παπά να διαβάσει το μέρος. Αυτό ήταν για τον εξορκιστή. Νομίζω ακόμα και για τα σημερινά δεδομένα κρατάει η ταινία. Θεωρώ ή θα τη δούνε και θα γελάσουνε η νέα γενιά. Δεν νομίζω να γελάσουνε. Γιατί όλα τα εφέ και αυτά είναι λίγο παλιά. Και έχει κάτι το όλο. Τέτοιο έχει κάτι. Εγώ τις δικές μου ταινίες τις έχω αριθμίσει. Αντιστρόφως, δηλαδή το νούμερο 1 είναι όντως νούμερο 1. Θα ξεκινήσω από την ταινία νούμερο 5. Είναι μια ταινία την οποία την είχα δει κάπου στο γυμνάσιο. Είναι μια ταινία του 2004. Η original ταινία είναι ιαπωνική, οπότε αυτό είναι ένα remake αμερικανικό που έχω δει εγώ. Και έχει, λέγεται Τα στιγμιότυπα θανάτου ή αλλιώς Shutter. The pictures you are about to see are real. They have not been retouched or manipulated. It is called spirit photography, an event in which images of the dead are caught on film. Emotional energy can be communicated on film. Έχει να κάνει με ένα ζευγάρι το οποίο είναι νεόνυφο και ταξιδεύει προς την Ιαπωνία και κάπου εκεί γίνεται ένα τύχημα, χτυπάνε μια κοπέλα με τα μάξι, γυρίζουν πίσω, δεν υπάρχει η κοπέλα πουθενά. Ο άντρας ξεκινάει να έχει κάποιες ενοχλήσεις και στο σώμα του και όταν το βγάζει φωτογραφία βλέπουν συνεχώς μια σκιά πίσω του που στην πραγματικότητα δεν φαίνεται. Όταν πάει στο γιατρό να το ζυγίσει φαίνεται ότι ζυγίζει το διπλάσιο από ό,τι είναι κανονικά, δηλαδή λες και ζυγίζουν δύο άνθρωποι. Και μέσα από μια έρευνα αυτού και της γυναίκας του και γίνονται και διάφορα με τους φίλους του και όλα αυτά, καταλαβαίνει το γιατί. Ό,τι άλλο και να πω θα είναι spoiler. Πάντως προτείνω να τη δείτε, αν και είναι πολύ παλιά.
Και θα ήθελα πάρα πολύ να δω την ταϊλανδέζικη, την original, γιατί νομίζω θα είναι πιο δυνατή. Αυτή η ταινία που θα σας πω συνδυάζει δύο είδη, το horror και το sci-fi που είναι τα αγαπημένα μου, και είναι το Event Horizon. The Event Horizon. She's come back. What it does is it creates a dimensional gateway that allows it to jump instantaneously from one point of the universe to another light years away. Where has she been for the last 7 years, Doctor? That's what we're here to find out. He came back, abandoned. Any crew? Negative. This ship has been beyond the boundaries of our universe. Who knows where it's been? And what it's brought back with it. Και έχει να κάνει και καλά είναι στο μέλλον και η ανθρωπότητα έχει δημιουργήσει το πρώτο διαστημόπλοιο που μπορεί να μεταφέρεται πιο γρήγορα από το φως, ταχύτητα του φωτός. Ναι. Ο τρόπος που το κάνει ουσιαστικά είναι με σκουλικότρυπες και τέτοια που ανοίγει άλλη διάσταση και μεταφέρεται αλλού. Και για κάποιο λόγο είχε αυτό το διαστημόπλοιο είχε εξαφανιστεί, τα 7 χρόνια έλειπε μέχρι που εμφανίστηκε χωρίς εξήγηση. Mm-hmm. Και έτσι καλείται η ομάδα που είναι οι πρωταγωνιστές, να σας το πω έτσι. Ναι. Να πάει να δει το γιατί. Τους φωνάζουν να εξηγήσουν για ποιο λόγο εξαφανίστηκε. Τους φωνάζουν να πάνε να δουν τι έγινε. Α, okay. Έχει εμφανιστεί μετά από 7 χρόνια το διαστημόπλαιο αυτό. Ήτανε άνθρωποι μέσα στο διαστημόπλαιο. Ναι, ήταν κανονικά. Και ξαναγύρισαν. Όταν φτάνουν εκεί, βλέπουν ότι δεν υπάρχει κανένας ζωντανός πλέον. Α, οκ. Okay. Και είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Θυμίζει πάρα πολύ, για όσους ξέρουν από Warhammer, το warp travel που κάνουν τα διαστημόπλαια στο Warhammer. Δεν κατάλαβα τίποτα. Άστο. Γενικά σε κρατάει σε γρήγορη νομίζω η ταινία. Είναι τρομακτική ή είναι πιο πολύ thriller αγωνίας. Νομίζω πάει προς το thriller αυτό. Ναι. Αν και έχει πολλά horror στοιχεία. Σε κάποια φάση είναι διαμελισμένα τα σώματα και αυτά. Ναι, ναι, οκ, okay, οκ. Okay. Υπάρχει δηλαδή αποστροφή, υπάρχει αυτό το κομμάτι του τρόμου. Υπάρχει. Δείτε την, είναι καλή ταινία. Βασικά να πούμε ότι σε σχέση με τις ταινίες thriller και τις ταινίες τρόμου υπάρχει μια βασική διαφορά, γιατί έχουμε λίγο την τάση να τις συγχαίουμε μεταξύ τους. Το thriller είναι αυτό το οποίο σου αυξάνει την αδρεναλίνη, σε κρατάει σε αγωνία και η ταινία thriller μπορεί να είναι και μια αστυνομική ταινία, για παράδειγμα. Ταινία τρόμου είναι αυτή η οποία έχει σκοπό να σε τρομάξει προφανώς, να σου προκαλέσει αποστροφή, εις πλατριές δηλαδή, η αηδία και όλα αυτά τα ωραία συναισθήματα. Λίγο μιλήσαμε για ταινίες και ξεκίνησε να τρως popcorn. Στη θέση νούμερο 4 λοιπόν, για μένα, είναι το Get Out. I ain't never seen you like this before, bro. Meeting families, taking road trips, so come back all bougie, man. Come back, get your damn pants up to your damn stomach. We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. Do you smoke in front of my daughter? I'm gonna quit. She'd take care of that for you. How? Hypnosis. I'm good, actually. Chris was just telling me how he felt much more comfortable with my being here. Get out. Sorry, man. Get out! Yo! Sink into the floor. Wait. Sink. A mind is a terrible thing to waste. Είναι μια ταινία η οποία νομίζω πολύ ακούστηκε, ειδικά το 2017 που βγήκε. Δεν την έχω δει. Σοβαρά. Έχει νομίζω αξίζει να τη δεις. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Πήρε και το βραβείο πρωτοτύπου σεναρίου. Γιατί όντως κάτι παρόμοιο σε θρίλερ δεν έχω ξαναδεί. Στην ουσία έχει να κάνει με ένα ζευγάρι μιας λευκής κοπέλας με ενός χρώμου φωτογράφου που κανονίζουν ένα Σαββατοκύριακο να πάει το παιδί στο σπίτι της κοπέλας να γνωρίσει τους γονείς της. Αυτή του επιβεβαιώνει ότι οι γονείς της δεν είναι καθόλου ρατσιστές. Όλα ωραία και καλά. Το θέμα είναι ότι η μαμά είναι υπνοτίστρια, λέγεται. Υπνοτίζει κόσμο, ξέρω εγώ, αλλά το κάνει επαγγελματικά. Και τον βάζει σε μια διαδικασία ύπνωσης, ώστε να το βοηθήσει να κόψει το κάπνισμα. Το θέμα είναι ο τίτλος, ότι αυτό το παιδί κάπως πρέπει να φύγει από εκεί μέσα. Το τι γίνεται εκεί μέσα και για ποιο λόγο γίνεται, είναι σοκαριστικό.
δεν είναι αυτό που πιστεύετε ότι είναι, δεν πάει καθόλου το μυαλό σας. Και θεωρώ ότι και ο ηθοποιός που πήρε επίσης βραβείο, γενικά σάρωσε στα βραβεία και στις υποψηφιότητες, να δω το σκονάκι μου, ο Ντάνιελ Καλούα, ήταν πολύ καλούας. Αυτά, και είναι μια ταινία που από το 17-18 που την είδα, μου έχει μείνει επίσης στο μυαλό. Τι έχεις κάνει? Μήπως και εσύ αποσπάσεις γιατί δεν μπορείς να τα πεις. Άστα, λίγο και μίλα. Και εδώ πέρα που είναι να μαλώσουμε για τα popcorn, θες να μας πεις λίγο γιατί έχουμε συνδυάσει τα popcorn με τις ταινίες? Έχω διαβάσει ότι το 18-19ο αιώνα πλανώδιοι πολιτές πουλούσαν έξω από τα θέατρα popcorn γιατί ήταν φθηνά. Τότε ήταν και πέθρια τα θέατρα, οπότε. Και το θέμα ήταν ότι τότε αυτοί που ήταν τα θέατρα δεν τους θέλανε απ' έξω, γιατί θέλανε ο κόσμος να είναι προσιλωμένος σε αυτό που γίνεται και χωρίς να αποσπάτε τα popcorn τρώγοντας. Και τα είχαν απογορεύσει, αλλά ο κόσμος επειδή τα ζητούσε, βάλανε οι ίδιοι μετά. Ναι. Τα πουλούσαν οι ίδιοι και ανεβάσαν τα κέρδη τους. Κάπως έτσι έχει μείνει το popcorn ταινία στο σινεμά, κάπως έτσι. Τρίτη ταινία είναι το The Witch. What went we out into this wilderness to find? Leaving our country, kindred, our father's houses. For what? For the kingdom of God. Let us pray. You've cursed this family. What is the evil of the world? Είναι σχετικά καινούργια ταινία του 15, αν δεν κάνω λάθος. Ούτε αυτή την έχω δει. Ναι, έχει να κάνει με μια οικογένεια τον 16ο αιώνα. Δεν ξέρω, τότε που κάνανε αποικίες στην Αμερική οι Λευκοί. Ναι. Και για κάποιο λόγο έχει μια διαμάχη η οικογένεια με την κοινότητα εκεί και τους διώχνουν. Κάνουν δικαστήριο και τους διώχνουν από την κοινότητα εκεί που είχαν κάνει. Και ο πατέρας παίρνει την οικογένεια και αποφασίζει να πάει στο δάσος για να κάνει μια νέα αρχή. Βασικά όλη η οικογένεια πιστεύει πάρα πολύ, όπως φαίνεται στην ταινία. Και σιγά σιγά ξεκινάνε να συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Εξαφανίζεται το μωράκι της οικογένειας, το ψάχνουν, τους πάει η σοδιά, δεν μεγαλώνει καθόλου. Γενικά έχουν πολλές κακοτυχίες. Όπως το λέει και ο τίτλος, υπάρχει μάγισσα στο δάσος. Και από την ταινία μου έχει μείνει πάρα πολύ ότι έχει πολύ ιδιαίτερη εικόνα. Δηλαδή, ωραία φωτογραφία δηλαδή. Ναι, δηλαδή έχει δείχνει πράγματα και σου μένει σαν... χαράζεται στο μυαλό σου αυτό που σου έδειξε. Mm-hmm. Ο πατέρας έχει πάρα πολύ βαθιά φωνή και είναι χαρακτηριστικό της ταινίας, νομίζω. Ο μαύρος ο τράγος που έχει να κάνει, που σχετίζεται με την εικόνα του διαβόλου. Ναι, έχει πολλά τέτοια. Και μια ακόμα σκηνή που μένει πάρα πολύ είναι που είναι φωτιά στη μέση και μάγισσες χορεύουν τριγύρω από τη φωτιά και αρχίζουν και αιωρούνται. Ναι, ωραία, τέλειο. Μπράβο. Πολύ ωραίες ταινίες, έτσι, για να κοιμηθείς το βράδυ ήσυχος. Βασικά νομίζω οι ταινίες που αρέσουν σε μένα για τον ίδιο ακριβώς λόγο δεν αρέσουν σε σένα. Και αυτό είναι ότι εμένα μου αρέσουν οι ταινίες που έχουν να κάνουν με πνεύματα, δαιμόνια και τέτοια, σατανάδες. Ναι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι πράγματα που δεν μπορεί να τα πολεμήσεις με κανονικούς τρόπους. Οπότε είναι κάτι το extreme. Ναι, τα βάζει με κάτι που δεν το δίνεις μια μπουνιά και φεύγει. Ναι, δεν νικέται. Ναι. Εκεί είναι το που με τραβάει και τις βλέπω. Αυτό είναι που με
τρομάζει στην πραγματικότητα και δεν μπορώ να το δω. Όχι, όχι, εγώ θέλω τον τρελό, τον σάικο που βγαίνει και σκοτώνει μια παρέα, ξεκληρίζει κόσμο και οικογένεια. Εμένα αυτά μου αρέσουν. Παιδιά, νούμερο 3. Νούμερο 3 και αγαπημένη ταινία πάρα πολλών. Αν και όταν πρωτοβγήκε δεν είχε καθόλου καλές κριτικές. Είναι το Show. Someone there? I can hear you. Who is that? Who's in there? Speaking, he's not really a murderer. He never killed anyone. Dr. Gordon, your aim in this game is to kill Adam. If you do not, then Diana will die. He finds ways for his victims to kill themselves. Live or die. Make your choice. Και παρόλο που η πιο δημοφιλής ταινία Show είναι το νούμερο 3, για μένα κάποιο λόγο μου έχει μείνει το νούμερο 1, η πρώτη ταινία. Γιατί μάλλον σοκαρίστηκα όταν την είδα. Ξεκινάει με δύο τυπάδες σε ένα υπόγειο, είναι ένα δωμάτιο, ένας στην μπανιέρα, ένας λίγο πιο πέρα. Στην ουσία είναι ένας τρελάρας ο οποίος καταστρώνει ένα παιχνίδι, ας το πούμε, όπου σκοτώνεις για να ζήσεις. Σαν τα παιχνίδια επιβίωσης που κυκλοφορούν τελευταία σε σειρές. Το Survivor. Όχι τέτοια. Το είδα όμως τώρα, σκοτώνουν για να επιβιώσουν εκεί. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια ταινία η οποία έχει πολύ σπλατεριά. Θα κόψει το πόδι, θα σου δείξει το κάθε τι που βγαίνει μέσα από το πόδι την ώρα που κόβεται. Έχει πολύ αίμα, πολύ αηδία, αλλά ταυτόχρονα και όλη αυτή την αγωνία, το τι τρόπο υπάρχει για να σωθεί, πώς θα σωθεί, τι πρέπει να κάνει, δηλαδή ποια είναι τα τέτοια. Έχει πράγμα ρε παιδί μου, νομίζω περισσότεροι από εσάς την έχετε δει και έχουν γυριστεί σύνολο 7 με τις τρεις τελευταίες ταινίες να μην πηγαίνουν πολύ καλά. Και πολύ χαρακτηριστική να πω είναι και η φάτσα του Jigsaw, δηλαδή από μόνο του είναι τρομακτικός μόνος του. Η επόμενη ταινία που θα σου πω είναι το Κάλεσμα. Ω, καλά. Πες να μην την έχω δει, μου το αυτή. It's November 1st, 1971. I'm sitting here with Carolyn Perrin, who, with her family, has been experiencing supernatural occurrences. You picking up anything in here, hon? Something awful happened here, Ed. What is it? She's standing in front of my mom's bed. Το Conjuring βγήκε το 2013 και αν δεν κάνω λάθος ήταν η πρώτη ταινία που μετά από πολλά χρόνια πέρασε σε κέρδος τον εξορκιστή, σε χρηματικό κέρδος. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ισχύει. Ταινία πάντως για τον τόρο που έκανε άξιζε. Άξιζε. Ναι, η πρώτη, μετά τα επόμενα για κάποιο λόγο δεν μου πολύ άρεσαν. Έχει πολλά jumpscares που πλέον πολλοί δεν τα θέλουν, αλλά όσο να είναι τα jumpscares κάνουν τη δουλειά τους. Τι είναι το jumpscare? Είναι αυτό που περιμένεις και ουρλιάζει ο άλλος και τρομάζεις, σε τρομάζει τη στιγμή. Ναι, okay. Και με το που σε τρομάζει χαλαρώνεις λίγο και μετά ξαναχτίζεται η ένταση και σε τρομάζει και χαλαρώνεις. Αυτή η ταινία το έκανε πολύ καλά. Θυμάμαι ήμουν στο σινεμά όταν είχε βγει. Και σε μια σκηνή που ανοίγουν την ντουλάπα να δουν, γιατί ακουγόταν από μέσα την ντουλάπα, ανοίγουν την ντουλάπα να δουν και δεν είναι μέσα το φάντασμα και χαλαρώνεις εσύ, α, δεν είναι εκεί το φάντασμα και κοιτάνε πάνω στην ντουλάπα και είναι η θεία, γιατί το φάντασμα ήταν η θεία. Ποια θεία? Θεία. Δεν είμαι καλόγρια. Αυτό είναι το δενάν. Και τη βλέπεις πάνω στη ντουλάπα αυτή την άσχημη μορφή της κυρίας αυτής, σου έρχεται πολύ έντονα τρόμος, τρομάζεις. Και θυμάμαι όταν το είδα αυτό, με το που γίνεται αυτό κάνω έτσι,
Το ιδιαίτερο της ταινίας είναι ότι βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. What the fuck, τι λες τώρα? Μέσα στην ταινία έρχεται ένα ζευγάρι από άτομα που ασχολούνται με το υπερφυσικό και αυτοί οι δύο υπήρχαν στην πραγματική ζωή. Και πάνω σε αυτούς έχει βασιστεί την ταινία, σε αυτά που έχουν γράψει. Ναι. Και συν το Annabelle για αυτά είναι πάνω στις ιστορίες αυτών. Ναι. Και αυτό ήταν το κάλεσμα. Alright. Και πάμε, σύμφωνα με τη δική μου λίστα, στο νούμερο 2. Σκαρφαλώνουμε στην κορυφή. Και εκεί φυσικά έχουμε το... Βάζε εδώ πέρα, έχουσε... Orphan. I'm ready to adopt. Adopting an older child is not an easy decision. My name is Esther. Why aren't you down at the party? I've never really seen the point of it. This is an extraordinary little girl. She's very mature for her age. You seem to have made quite a connection. Is this your house? It's your home too. You're just as much part of this family as Danny and Max. It's a pleasure to meet you. My name is Dr. Varava. I'm calling from the CERN Institute. I don't understand. How can they have no record of her being there? There has to be some explanation. The orphanage has never heard of her. I can't do it anymore. I have a surprise for you, Mommy. What are you doing? What did you do? That's the story. That's the glory. Orphan, το ορφανό, το 2009. Λοιπόν, είναι μια ταινία η οποία έχει να κάνει με ένα ζευγάρι το οποίο έχει δύο παιδιά και νομίζω η γυναίκα τώρα ή είχε μείνει έγκυος στο τρίτο και το έχασε ή το γέννησε και μετά πέθανε. Τέλος πάντων, έχουν ανάγκη να πάρουν να υιοθετήσουν ένα ακόμα παιδάκι και βρίσκουν την Έστερ, κάπως έτσι. Είναι μια κοπέλα από τη Ρωσία, ένα κοριτσάκι, το οποίο, όπως λέει και ο τίτλος, είναι ορφανό και το παίρνει η οικογένεια σπίτι, το αγκαλιάζει με μεγάλη θαλπορή, αγάπη και το κοριτσάκι, όχι δεν είναι τόσο κοριτσάκι, είναι τύπου 8 χρονών, 9 εκεί. Και το κοριτσάκι αρχίζει να φέρεται λίγο περίεργα και στα αδέρφια της και προς τους γονείς της και προς τα περιστέρια της γειτονιάς. Αν δείτε την ταινία θα μου θυμηθείτε, Υπάρχει ένα plot twist στο τέλος, το οποίο νομίζω αυτό είναι που κάνει όλη την ταινία. Είναι από τις ταινίες που τις βλέπεις και μετά από καιρό λες εύχομαι αυτή την ταινία να την ξαναέβλεπα για πρώτη φορά. Δηλαδή είναι μια ταινία που θες να την δεις ξανά για πρώτη φορά όμως. Ναι. Γιατί για δεύτερη φορά δεν μπορούσε να προκαλέσει το ίδιο συνέστημα. Αυτά, οπότε για αυτό το λόγο από τότε που την είδα έχει μείνει στο μυαλό μου. Βέβαια, κάνανε ένα και καλά the beginning, η αρχή, ναι, του Orphan, για να δείξουν λίγο την ιστορία της Esther πριν πάει σε αυτή την οικογένεια. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ να το αναφέρουμε και αυτό, η καινούργια ταινία. Αυτό, οπότε παραμένουμε στο ορφανό του 2009. Και η τελευταία μου ταινία είναι το «Η Διαδοχή». Maybe we finish the toy after the quiz. My name's Annie. My mom died a week ago. She was a very private woman. She wasn't altogether there at the end. Peter. Charlie. Are you okay? Charlie? Please stop. Charlie! Charlie! John! Please stop. Mom? Oh, what's happening? What are you scaring me? Make it stop! Make it stop! Μια ταινία που είδαμε πολύ πρόσφατα και ο λόγος που την είδαμε είναι ότι έψαχνα στο ίντερνετ να δω ταινίες τρόμου, και σε αρκετές λίστες υπήρχε μέσα η διαδοχή. Πολύ βαριά ταινία, η ατμόσφαιρα στην αρχή πολύ βαριά, θλίψη. Επίσης είναι από τις ταινίες που νομίζεις ότι θα δεις μία από τα ίδια, αλλά τελικά φτάνεις στα μέσα της ταινίας και λες... What? Ναι, και από τα μέσα και μετά νομίζω είσαι λίγο σε φάση όπα και παρακολουθείς με κομμένη ανάσα. Αυτό που με τράβηξε το ενδιαφέρον από την αρχή, βασικά ήταν μια οικογένεια και είχα μια μικρή κόρη
και είχε πολύ ιδιαίτερη φάτσα. Mm. Πολύ ιδιαίτερο πρόσωπο. Η ταινία είναι λίγο αργή, δηλαδή πάει στην αρχή λίγο αργά. Νομίζω είναι ένα βήμα παραπάνω από τον εξοργιστή. Α, ναι. Νομίζω ότι πάει ένα βήμα παραπάνω, γιατί βλέπεις κάτι αντίστοιχο με τα σημερινά δεδομένα. Καλά κάνουν και την έχουν στις περισσότερες λίστες με τις τρομακτικές ταινίες. Και αφού αρχίσει και καταλαβαίνεις τι γίνεται στο έργο, αρχίζουν και το ένα what the fuck πάει μετά το άλλο, νομίζω. Και γενικά η ταινία αυτή είναι ένα χτίσιμο μέχρι το τελευταίο 30 λεπτό που εκεί λες αυτό ήταν, άξιζε. Γενικά σοκ. Και νομίζω ίσως είναι η πιο τρομακτική ταινία που έχω δει, με την εικόνα να συνδυάζει την αγωνία. Και να προσθέσω, γιατί έχω λόγο και αυτή την ταινία, γιατί την είδαμε μαζί, η ερμηνεία της μαμάς. Και στην κορυφή του δικού μου top 5, στο νούμερο 1, είναι η πρώτη ταινία που είδα ever, όταν ήμουν 10 χρονών. Μετά από κανένα 2 χρόνια έπεσε αυτή η ταινία σε DVD στα χέρια μου. Και για κάποιο λόγο, τότε δεν είχαμε και πολύ πρόσβαση να βλέπουμε ταινίες και αυτά. Ναι. Οπότε ήμουνα σε φάση αυτό να τη βλέπω μέρα βράδυ, μόνο αυτή. Και δεν είναι άλλη από το «Ο σχιζοφρενής δολοφόνος» με το αλυσοπρίωνο, αλλά του 2003, που είναι στο Τέξας. Hey, are you okay? They're all dead. I'm gonna have to call the cops, I guess. Excuse me! Σχετικά με την μπλοκή, έχει να κάνει με μια παρέα 5 ατόμων κάπου το 1973. Που είναι στο γνωστό βανάκι και πηγαίνουν σε μια συναυλία και κάποια στιγμή εκεί που είναι στο δρόμο συναντάνε μια κοπέλα με περίεργο νυχτικό, έτσι άσπρο. Την παίρνουν μέσα στο βανάκι και αυτό που κάνει η κοπέλα είναι να μιλάει κάπως περίεργα και να λέει ότι με κυνηγάνε και κάτι τέτοια. Αυτό κάνει τους νέους να θέλουν να ψάξουν, να βρουν ένα τηλέφωνο κάπου, να πάρουν, να ειδοποιήσουν μια αστυνομία, κάτι από εδώ από εκεί. Και κάπως έτσι ξεκινάει όλη η φάση, το γνωστό σενάριο σε όλους, βγαίνει ο τρελός, κυνηγάει. Αλλά δεν είναι μόνο το κυνηγητό, είναι και ότι ο σχιζοφρενής δολοφόνος συνδέεται και με άλλα άτομα της ταινίας, τα οποία παίζουν το δικό τους ρόλο και τα βλέμματα και ο υδρότας που στάζει από το πρόσωπό τους και όλο αυτό που επικρατεί, αυτός είναι, δεν είναι μέσα στο κόλπο. Όλο αυτό το κάνει πάρα πολύ τρομακτικό. Και μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν σταματήσει η ταινία, μέχρι και εκεί είναι τρομακτικό. Και πριν κλείσουμε, να σας πω ότι η πρώτη ταινία τρόμου είναι μια μικρού μήκους ταινία, τρίλεπτη την ακρίβεια. Είναι το Σπίτι του Διαβόλου. Πρώτη ταινία τρόμου ever. 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 Έχει μέσα σκελετούς, νυχτερίδες και τέτοια που σε τρομάζουν. Είχε και τον ίδιο τον Σατανά. Τι εννοείς? Είχε απεικόνηση του Σατανά. Και το είδος καθιερώθηκε, το είδος horror, mm-hmm. ή ταινίες τρόμου στα ελληνικά, το 1930, όταν βγήκε η ταινία «Ο Δράκουλας». That's all! Να κλείσουμε αυτό το βίντεο, γιατί νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε κι εμείς σπίτι μας, να κάνουμε όλοι καμιά προσευχή, να κοιμηθούμε. Καλό βράδυ, παιδιά, γιατί εμάς έχει βραδιάσει. Να μας σκέφτεστε. Όχι, δεν φοβάσαι ούτε εσύ. Να πάρετε ένα τηλέφωνο, φίλοι και γνώστοι, να δείτε αν μας ζούμε ακόμη. Επίσης, γράψτε μας κάτω στα σχόλια τη δική σας αγαπημένη τρομακτική ταινία, ώστε να πάρουμε και ιδέες, γιατί μας αρέσει να παρακολουθούμε. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Τα λέμε στο επόμενο. Η ταινία είναι λίγο αργή, δηλαδή πάει στην αρχή λίγο αργά. Όχι. Γιατί κουνιώ το καρό σχέση πολύ θρόνος μόνος του.